Από πολύ πολύ νωρί, η Διεύθυνση Γεωργία Πιερίας άρχισε φέτο να βομβαρδίζει με σχετικά δελτία τύπου προ τα μέσα ενημέρωση αναφορικά με τη μη κοπή άγουρων ακτινιδίων στην περιοχή μα. Βλέπετε, όλα τα είχε η Μαριωρή φέτο, η πρόωρη κοπή ακτινιδίων μα μάρανε για να αποτελειώσουμε τελεσίδικα και οριστικά το προϊόν αυτό, αφού προφανώ δεν μα έφταναν οι πάμπολες σκοτούρες που μας φόρτωσαν οι Ρώσοι με το εμπάργο τους και τις συνέπειες που αυτές απορρέουν από αυτήν τους την απόφαση, την οποία μάλλον κάποιοι από εμά δεν έχουμε υπολογίσει όπως πρέπει. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναλογιστούμε ακόμα περισσότερο την τραγικότητα των σοβαρών συνεπειών που υπάρχουν σε μια ενδεχόμενη κοπή ενός μόνο φορτίου ακτινιδίων Hayward στις ξένες αγορές το οποίο να μην έχει τα κατάλληλα ζάχαρα μπρίξ του ορίου των 6,2. Φίλοι ακτινιδοπαραγωγοί, φίλοι έμποροι στην πιερία και την ευρύτερη περιοχή. Σοβαρευτείτε και αναλογιστείτε το ήδη υπάρχουν κακό που υφίσταται στην εμπορία του ακτινιδίου. Μη δίνετε γροθιά στο μαχαίρι. Μεγάλα χρηματικά ποσά που δικαιούνται οι νέοι αγρότες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 112 πρόκειται να πιστοθούν στους λογαριασμού τους τον προσεχή Οκτώβριο με Νοέμβριο, όπω αναφέρουν έγκυρε και επιβεβαιωμένε πληροφορίε από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και ειδικότερα από την Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών. Ειδικότερα, οι πληροφορίε αναφέρουν πω οι ενταχθέντε και εγκριθέντε στο πρόγραμμα των νέων αγροτών του 2014 θα λάβουν το 70% των ποσών που δικαιούνται πολύ νωρίτερα από όσο υπολόγιζαν. Δηλαδή, κάποιο δικαιούχο νέο αγρότη που δικαιούται. 20.000 ευρώ θα εισπράξει το 70% του συνολικού ποσού. 14.000 ευρώ που εύχομαι ελπίζω αυτό να υλοποιηθεί, μιας και το επίσημο κράτος μας έχει συνηθίσει να είναι αφερέγγιο και ασυνεπές, αλλά πάντοτε απαιτεί από τον απλό πολίτη να είναι συνεπής. Λέγε με πληρωμές ένφια, φόρων, χαρατσιών και πάει λέγοντας. Μακάρι αυτό να μην έχει σχέση και με την προεκλογική παραφιλολογία που κυκλοφορεί και αυτή τη στιγμή ανά την Ελλάδα. Γιατί θα είναι κρίμα να κοροϊδέψουν τους νέους ανθρώπους που περιμένουν να κάνουν μια αρχή στον πρωτογενή τομέα στη χώρα. Με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Πέλα Θόδωρου Θοδωρίδη, πραγματοποιήθηκε χθε σύσκεψη στο Διοικητήριο για την εξέταση των επιπτώσεων στην κτηνοτροφία τη Περιφερειακή Ενότητα Πέλα μετά από την ψήφιση του νέου νόμου για του βοσκότοπου και τη ρύθμιση τη Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι και οι οργανώσεις τους. Στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, των Δασαρχείων των Δήμων κλπ. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκαν τα θέματα που εγείρει η εφαρμογή του νόμου με κυριότερο το ζήτημα των επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων, το καθεστώς ελεύθερων και σταυλισμένων ζώων και η συντήρηση και ανάπτυξη υποδομών των οριοθετημένων βοσκοτόπων στην περιοχή μα, αρμοδιότητα που ανήκει πλέον στου Δήμου. Λόγω τη κρισιμότητα του θέματο και τη ανάγκη για παροχή διευκρινήσεων ή και άμεσων ενεργειών από τι συναρμόδιε υπηρεσίε σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο για τον καταμερισμό των βοσκοτόπων με ορθολογικά κριτήρια, αποφασίστηκε η επανάληψη τη σύσκεψη για το θεσμικό πλαίσιο και τη διαχείριση των βοσκοτόπων. Την προσεχή Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 το πρωί. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς και φυσικά πρόσωπα να παραβρεθούν στη διευρυμένη σύσκεψη προκειμένου να συμβάλλουν με την παρουσία και εμπειρία τους στη δρομολόγηση των κατάλληλων ενεργειών όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Αύριο Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στη Μία το Μεσημέρι στο Δημαρχείο των Φερών στα πλαίσια της 19ης Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης. Ο κτηνοτροφικός συνεταιρισμός νομού Εύρου Θρακών αμνο προσκαλεί όλους σε συνάντηση συζήτηση με θέμα τα προβλήματα του κτηνοτροφικού κλάδου. Τα προβλήματα θα προσεγγίσουν οι προσκεκλημένοι ομιλητές. Κύριοι, κύριοι, Μανώλη Κιουτσούκη από την Κομωτινή, Δημήτρη Μιχαηλίδης από τη Θεσσαλονίκη, Χρήστο Παρασχούδη από το Δημότυχο και Τσομπανίδη από την Ορεστιάδα. Ο συνεταιρισμό Θρακών Αμνό ιδρύθηκε το 2012 από εγωπροβατοτρόφου και σήμερα αριθμεί περίπου 180 μέλη. Ενώ με την προσεχή νέα σεζόν ετοιμάζεται να επεκτείνει τα γεωγραφικά όρια τη δράση Ροδόπη Ξάνθη. Στόχο είναι η καλύτερη εμπορία των παραγόμενων αγαθών των μελών, κύρια γάλα και κρέα, προσέχοντα ιδιαίτερα την ποιότητα, την ενημέρωση και την προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων των μελών του, ενώ παράλληλα δίνει το δυναμικό παρόν σε εκδηλώσει που αφορούν τον κτηνοτροφικό κλάδο τη Ελλάδο. Τελικό στόχο του συνεταιρισμού Θρακών Αμνό είναι η πλήρης οργάνωση διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων των μελών του συνεταιρισμού με απαλλαγή του κτηνοτρόφου από τις απαράδεκτα πολύπλοκες και χρονοβόρε γραφειοκρατικέ διαδικασίε και υπηρεσιακέ υποχρεώσει. Πολύ θετική πρωτοβουλία του συνεταιρισμού, που σαφέστατα και πρέπει να έχει μιμητέ.